Κοιτάξτε, καταρχήν είναι πολύ βαρύ το σκορ για μας. Πέντε γκολ, η ομάδα δεν είχε φάει γκολ μέχρι τώρα. Ένα γκολ είχε φάει και στα προηγούμενα παιχνίδια Φωκικό, Εφπάλιο και Αστέρα δεν είχε φάει γκολ. Το σκορ πιστεύω είναι πλασματικό από την έκταση του σκορ. Ο Απόλλωνας μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο μέσα. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εμείς δεν μπήκαμε τόσο καλά μέσα. Έτσι είναι η μπάλα. Έδειξε ο Απόλλωνας ότι το θέλει περισσότερο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Ήρθε και το τρίτο γκολ. Από εκεί και μετά πετάξαμε λευκή πετσέτα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια πάλι στους ποδοσφαιριστές. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ξέρουμε ότι τα μεγέθη είναι άνισα εδώ. Έχουμε τον πέμπτον του προϋπολογισμού του Απόλλωνα Εφάλιου. Θα συνεχίσουμε, θα το πάμε μέχρι εκεί που πάει και στο τέλος θα κάνουμε λογαριασμό. Η ομάδα σας τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με τους ίδιους ποδοσφαιριστές και έχετε φτιάξει ένα καλό σύνολο. Ναι, είναι η δύναμή σας. Ο Ισαΐας στηρίζεται στα ντόπια τα παιδιά, συν κάποια παιδιά από την περιοχή εκεί πέρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές εκτός νομού και δαπανηρές μεταγραφές. Προσπαθούμε με αυτά τα όπλα να συνεχίσουμε. Έρχονται και κάποια παιδιά από πίσω, έτσι θα πορευτούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολές.